τον Αύγουστο του 18, ναι. Κύριε Χατζή, τελειώνει το πρόγραμμα το οποίο οδήγησε τη χώρα σε μια πολύ δύσκολη περιπέτεια. Τελειώνει λοιπόν τον Αύγουστο του 18. Το τρίτο, το δικό σας δηλαδή. Και επειδή μιλάμε για πάρα πολλά θέματα, να θυμηθούμε ότι τα ζητήματα από επένδυσης ήταν πολύ χειρότερα όταν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ στην αντιπολίτευση παρά από όταν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση. Γιατί μας μιλάτε για εσάς και μας μιλάτε για τους άλλους? Εγώ για εσάς θέλω να πω. Το χέρι για τα θέματα της αποεπένδυσης. Όμως αλλά ας φέρουν τα νούμερα, θα σας πω. Ας φέρουν τα νούμερα του τι έγινε με τις επενδύσεις τα προηγούμενα χρόνια και τι έγινε επί ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί έχουν τα τεθεί από τον κύριο Υπουργό Οικονομίας τα σχετικά στοιχεία. Σε ό,τι αφορά τώρα τα ζητήματα αυτά που είπατε, νομίζω ότι καλό είναι να ακούμε και το τι λέει ο κύριος Μοσκοβισή και το τι λέει ο κύριος Μακρόν και το τι λένε πάρα πολλοί παράγοντες. Τελειώνει τον Αύγουστο του 18 η περίοδος των μνημονίων. Τελειώνει δηλαδή η περίοδος της Επιτροπίας. Από εκεί και πέρα, για παράδειγμα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τελειώνει. Θα παραμείνουμε και μετά τον Αύγουστο του 18. Είστε σίγουρος? Η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κανόνες για όλα τα κράτη. Δεν είναι κανόνες μόνο για την Ελλάδα. Άρα, άλλο πράγμα είναι του να είμαστε υποχρεωμένοι ως χώρα να τηρούμε κάποιες διεθνείς υποχρεώσεις εδώ, όπως όλες οι χώρες. Εντάξει, και άλλο μην να βγούμε από την περίοδο της Επιτροπίας. Ένα λεπτό. Καταρχάς, ο Μοσκοβισή μίλησε, τον οποίο κάποια στελέχη σας τον είχαν κάνει και σημαία, τι ωραία που τα λέει και μας αγαπάει και ήρθε και άγγε και μάτς και μούτς και φιλιά και αγκαλιές. Λέει ότι θα υπάρχει συνέχιση, ΕΣΑΗ συνέχιση Επιτροπίας. Επειδή τώρα είπατε κάτι που αφορά την αξιωματική αντιπολίτευση, εγώ δεν μπορώ να σας απαντήσω γιατί δεν είμαι εκπρόσωπός της, ούτε ξέρω τη γραμμή της, αλλά εν πάση περιπτώσει είπατε για τις επενδύσεις. Έχουμε τον κύριο Βορύδη, μήπως, κύριε καθηγητά, μάλιστα, θα έχουμε τον κύριο Βορύδη. Γεια σας κύριε Βορύδη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ο κύριος Αλεξιάδης μας είπε ότι είναι και στη τηλεφωνική μας γραμμή, μας είπε ότι θα βγούμε τον Αύγουστο 18 επιτέλους από την Επιτροπή και ότι θέλω να παραλάβετε κύριε Αλεξιάδη αυτό που είπατε για τις επενδύσεις επί κυβερνήσεως Σαμαρά Βενιζέλου. Είπα ότι στα ζητήματα της επένδυσης υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία σε ό,τι αφορά το τι έγινε τα προηγούμενα χρόνια στα θέματα της αποεπένδυσης και το τι έγινε σε αυτή την περίοδο. Στην περίοδο δηλαδή ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Και εγώ είμαι διατεθειμένος να έρθω μια μέρα στο στούντιό σας και να έχουμε μια συζήτηση με τον κύριο Βορύδη, εκπρόσωπο της αντιπολίτευσης, για να δούμε, για παράδειγμα, εάν στο 2017 έχουμε στο πρώτο τρίμηνο τη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση επενδύσεων παγίου κεφαλαίου τις τελευταίες δεκαετίες. Για να τον ακούσουμε τον κύριο Βορύδη. Στο πρώτο πεντάμηνο, ένα νούμερο ακόμα. Το κατάλαβα. Η μεγαλύτερη ζωή ξένων άμεσων επενδύσεων, 1,6 δις τις τελευταίες δεκαετίες. Ωραία, ωραία. Αν ισχύουν ή όχι αυτά. Λοιπόν, κύριε Βορύδη, έχετε το λόγο, παρακαλώ. Λοιπόν, το πρώτο που θέλω να πω είναι ότι στην πραγματικότητα, ακούγοντας εχθές τον κύριο Τσίπρα, νομίζω προσυπέγραψε την ιδεολογική ήττα της αριστεράς και ταυτοχρόνως ομολόγησε την πολιτική αποτυχία όλων όσων εφήρμοσε τα πρώτα 2,5 χρόνια της διακυβέρνησής του. Θα δούμε για το μέλλον. Γιατί λέω το πρώτο? Διότι ακούστε τι έλεγε το 2015 ο κύριος Τσίπρας, ακούστε τι είπε το 2017. Ακούστε τον σχεδιασμό του το 2015, τι είχε υποσχεθεί, ποια ήταν η αντίληψή του, πώς πίστευε ότι θα επιτύχει αυτά που υπήρχε το τότε, και ακούστε τι είπε το 2017. Το 2015 ήταν παροχές, σύγκρουση με τους δανειστές, άλλος δρόμος, άλλη οικονομία. Το 2017 ήταν προσέλκυση ξένων επενδύσεων, ανταγωνιστικότητα, παραγωγικότητα, ήταν τήρηση των δημοσιονομικών υποχρεώσεων, δημοσιονομικά πλεονάσματα, διανομή των δημοσιονομικών πλεονασμάτων κατόπιν συμφωνίας με τους δανειστές. Μιλάμε δηλαδή για μια πλήρη ομολογία ιδεολογικής αποτυχίας, ιδεολογική ζήτα. Αυτά τα οποία υπερασπίζεται η αριστερά διαχρονικά, δηλαδή τι, κεντρικό σχεδιασμό, δημόσιες επενδύσεις, μοντέλο ουσιαστικά κρατισμού για την ανάπτυξη, αυτά όλα ξεχάστηκαν, δεν υπάρχουν. Μάλιστα. Δεν το συζητώ για τη λέξη σοσιαλισμός, η οποία έχει καταστεί απαγορευμένη, δεν την άκουσα ούτε μισή φορά, έτσι. Αλλά στην πραγματικότητα όλο αυτό έχει εγκαταλειφθεί. Το δεύτερο. Γιατί λέω ότι είναι ομολογία της πολιτικής αποτυχίας.
Διότι προσέξτε, αφού μας ενδιαφέρει να προσελκύσουμε επενδύσεις, να συμφωνήσουμε ότι οι επενδύσεις δεν προσελκύονται γιατί λέμε στους ανθρώπους πόσο θέλουμε να τις προσελκύσουμε, να συμφωνήσουμε ότι πρέπει να ακολουθούν πολιτικές. Πώς θα προσελκύσεις επενδύσεις? Το επεσήμανε αυτό πάντως στη Θεσσαλονίκη, ότι οι πολιτικές είναι αυτές που θα μας οδηγήσουν. Έτσι δεν είναι? Ναι, ναι. Δεν θα λέμε ελάτε και αυτοί θα έρχονται να βάλουν τα λεφτά του. Θα πρέπει να ακολουθούν πολιτικές. Ναι. Εδώ λοιπόν, συγκεκριμένα πράγματα. Χρειάζεται ένα περιβάλλον στο οποίο να υπάρχει τραπεζική ρευστότητα για να γίνει επένδυση? Ναι. Πώς θα το επιτύχεις αυτό με κεφαλαιακούς ελέγχους? Ποιος τους επέβαλε αυτούς? Δεύτερο, χρειάζονται χαμηλοί φορολογικοί συντελεστές, ειδικά για κάποιον που δεν είναι τοποθετημένος. Δεν λέω παντού, μην μου πει κάποιος, ξέρεις και στη Δανία έχουν ψηλούς φορολογικούς συντελεστές. Ναι, αλλά δεν έχουν, δεν είμαστε σε αυτή τη φάση. Είμαστε στη φάση που πρέπει να προσελκύσουμε τώρα. Ωραία. Έχουμε λοιπόν μείωση των φορολογικών συντελεστών ή αύξηση όλη αυτή την περίοδο σε ό,τι αφορά στα νομικά πρόσωπα? Έχουμε αύξηση. Χρειάζεται να μειώσουμε το κόστος στο ενεργειακό? Χρειάζεται. Έχουμε μείωση ή αύξηση? Έχουμε αύξηση. Χρειάζεται να μειώσουμε τις ασφαλιστικές επιβαρύνσεις? Χρειάζεται. Έχουμε μείωση ή αύξηση? Έχουμε αύξηση. Άρα λοιπόν, όλη η προηγούμενη πολιτική είναι αποτυχημένη πολιτική σχέση με αυτό. Σας άφησα να το πείτε όπως θέλετε εσείς. Να ακούσουμε μισό λεπτό όμως. Μισό λεπτό, θα πάμε στο μέλλον ξεχωριστά. Κύριε Αλεξιάδη, θα ήθελα ένα δικό σας σχόλιο σε αυτά που είπε ο κύριος Βορύδης. Πολύ σωστά τα είπε ο κύριος Βορύδης και πολύ σωστά τα είπε χωρίς κάποια διακοπή. Ελπίζω να μην έχω και εγώ στην απάντηση, κύριε Χατζή. Μην αρχίζετε την κρίνια τώρα. Γινόμαστε γεροντοκόρες να πούμε. Απλά πολύ θετικό το ότι τα είπε χωρίς διακοπή. Δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι είναι πολύ χρήσιμο η αντιπολίτευση να κρίνει την κυβερνητική πολιτική, πολύ χρήσιμο για την κυβέρνηση. Είναι το καλύτερο δώρο στην κυβέρνηση. Ευχαριστούμε, κύριε Βορύδη. Να κρίνει η αντιπολίτευση την κυβέρνηση με βάση ένα θεωρητικό αριστερόμετρο και όχι με βάση τα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας. Και να προσπαθεί να απαντήσει στο τι κάνει η κυβέρνηση με σύγκριση με κάποια ιδεολογικά σχήματα ή με κάποιες θολές εικόνες του παρελθόντος. Εγώ δεν θα μπω σε αυτή τη λογική. Δεν θα βγάλω το τι έλεγε η Νέα Δημοκρατία στα Ζάπια και το τι τάζαν στον κόσμο και το τι έκαναν μετά. Διότι είναι μια συζήτηση του χτες. Εγώ θέλω να απαντήσω στο σήμερα και στο αύριο. Έλα, με βάση τη συζήτηση αυτή του χτες. Όχι, δεν μας απαγορεύσει να μιλάμε τώρα. Όχι, δεν μας απαγορεύσει. Να μην τελειώσω την απάντηση. Να τελειώσετε. Θα μιλήσει ο κύριος Βορύδης. Είπατε ότι κάτι για το χτες. Ναι, σύμφωνοι. Να μην πάμε. Όχι, κύριε Ζαχαριάδη. Κύριε, ένα λεπτό, σας παρακαλώ θερμά δηλαδή. Λοιπόν, εγώ είπατε κάτι για το χτες. Και λέω ότι και εσείς και η Νέα Δημοκρατία με βάση αυτά που λέγατε σας ψήφιζαν. Και τους δύο. Εγώ λοιπόν δεν θα μπω. Καταλάβατε δηλαδή, μου λέγατε εμένα κάτι σαν πολίτη ή ο ένας ή ο άλλος, εγώ το πίστευα ψήφιζα. Ναι, αλλά δεν άκουσα καθόλου μια κριτική δική σας ή άλλου στο τι έλεγαν στα Ζάπια και το τι κάναν μετά. Τα έχω πει εγώ 100.000 φορές, δεν έχει δίκιο να τα ακούσετε εσείς. Ναι. Συγχαρητήρια σε εσάς που το είπατε. Ναι, εμείς λοιπόν απαντούμε στο σήμερα και στο αύριο. Και στο θέμα των επενδύσεων που είναι κάτι σήμερα που αφορά τους πολίτες, διότι οι επενδύσεις θα δώσουν μία από τις πολλές λύσεις που θέλουμε, εγώ είπα δύο συγκεκριμένα στοιχεία και δεν άκουσα απάντηση. Εκτός αν συμφωνεί ο κ. Βορύδης, πρώτο τρίμηνο του 17 μεγαλύτερη ετήσια αύξηση 11,2 των επενδύσεων παγίου κεφαλαίου της τελευταίας δεκαετίας. Πρώτο πεντάμινο 17 τη μεγαλύτερη εισροή ξένων άμεσων επενδύσεων 1,6 δις της τελευταίας δεκαετίας. Σε ποια κυβέρνηση λοιπόν γίνανε μεγαλύτερες επενδύσεις? Τελείωσε ο κύριος Αλεξιάδης. Δεν ξέρω. Βεβαίως κύριε Βορύδη, και ελπίζω να απαντήσετε χωρίς καμία διακοπή. Ωραία. Πάλι με τη διακοπή. Έχετε θέμα. Δεν σας διακόπτω. Βλέπατε ΕΡΤ παλιά, το μας χωρείτε διακοπή και σας είμαστε και οι δύο παλιότεροι, κύριε Αλεξιάδη, φαίνεται. Λοιπόν. Όχι, κύριε Χατζή, αλλά μου κάνει εντύπωση ότι όταν πάω να πει μια φράση εγώ, δεν υπάρχουν διακοπές. Σιγά και τώρα, ναι, σας έχω στοχοποιήσει εγώ, ναι. Ενώ τον κύριο Βορύδη τον αφήνετε και καλά κάνετε. Θα ακούσετε, θα του πω και του κύριου, θα έρθει η ώρα του, μην φοβάστε. Σας ακούω λοιπόν. Θα έρθει η ώρα του, γιατί έχω άλλα με τον κύριο Βορύδη εγώ. Για θα έρθει η ώρα του. Ναι, για πέστε μας, κύριε Βορύδη. Λοιπόν, έδωσε κάποια στοιχεία ο κύριος Αλεξιάδης. Εάν έχετε κάτι διαφορετικό από αυτό που λέει, να μας το πείτε. Έχετε κάτι διαφορετικό? Ναι. Θα σας πω. Για πέστε το. Αυτά λοιπόν τα στοιχεία είναι τα στοιχεία του 17. Ναι. Τα στοιχεία του 15 είναι στοιχεία από επένδυσης. Είχαμε μείωση των επενδύσεων. Ναι. Τα στοιχεία του 16 είναι στοιχεία από επένδυσης. Κάποια στιγμή βεβαίως, όταν θα έχουμε σωρευτική από επένδυση,
πράγματι, όταν κάποια στιγμή φαίνεται να σταθεροποιείται κάτι, μπορεί να υπάρξουν καλύτερες από τη δόση. Ναι, αλλά σας εξηγεί δηλαδή, ότι σας μιλάει για τώρα πράγμα. Ο άνθρωπος και λέει ότι εμένα με ενδιαφέρει το τώρα και το μέλλον. Σε αυτό που σας είπε, έχετε να δώσετε μια απάντηση. Αυτό. Πάω στο τώρα. Για πάμε στο τώρα. Απάντησα λοιπόν καταρχήν. Δεν λέω το. Και μου είπατε να μην μιλήσω για το μέλλον. Εγώ τώρα θα έρθω στο μέλλον. Έρχομαι στο μέλλον. Μα το έθεσε ο κύριος Αλεξιάδης. Βεβαίω. Αλλά και προσέξτε, δύο κουβέντες μόνο. Διότι, παραδείγματος χάρη, λέει ο κύριος Αλεξιάδης για το επιχείρημα αυτό ότι αυτή είναι μια συζήτηση του παρελθόντος. Μα ο κύριος Τσίπρας αρέσκεται να μιλάει για το τι συνέβαινε προ 40 ετών. Όχι προ 2. Του αρέσει να κάνει αναφορές, θεωρώντας ότι συλλογικά υπάρχει ένα πολιτικό σύστημα, το οποίο μάλιστα δεν το επιμερίζει, δεν λέει ρε παιδί μου Νέα Δημοκρατία Πασόκ, υπάρχει ένα πολιτικό σύστημα, ναι. Μεταπολίτευση μέχρι, και, μέχρι που ανέλαβε αυτός. Ναι. Και αυτός αντιπαρατίθεται συνολικά με αυτό το πολιτικό σύστημα, μάλιστα. Πηγαίνει 40 χρόνια πίσω. Ναι. Τώρα ο κύριος Αλεξιάδης... Απάντηση δεν μου δώσατε πάντως αυτό που ο κύριος Αλεξιάδης. Προχωρήστε λοιπόν να τελειώνουμε, γιατί άμα ξεκινήσουμε από το 1922 δεν θα φτάσει η εκπομπή. Πρέπει να φέρω τον Πορτοσάλτε εδώ να κάνει την ιστορία. Ναι, ναι, καταλάβατε τι λέω. Γιατί έχω ερώτηση για σας ξεχωριστή, προσωπική γι' αυτό. Ωραία. Έρχομαι λοιπόν στο μέλλον. Ναι. Το μέλλον και το παρόν. Το παρόν σήμερα χαρακτηρίζεται σε σχέση με τη συζήτηση περί επενδύσεων, ναι, από την δήλωση αποχωρήσεως της Ελντοράδο, της Ελληνικός Χρυσός. Ναι, ναι, ναι. Το είπαμε νωρίτερα αυτό και την ανακοίνωση του κυρίου Καρανίκα. Αυτό λοιπόν. Που είπε στα τσακίδια. Γιατί το λέω, διότι στην πραγματικότητα, ναι, είναι μία ακόμη από τις εξαγγελίες που θα μείνουν κενές περιεχομένου από όλα αυτά τα οποία έχει πει ο κύριος Τσίπρας. Διότι προσέξτε, ναι, θέλει λοιπόν ο κύριος Τσίπρας να προσελκύσει επενδύσεις. Ο μες κύριος Αλεξιάδης πιστεύει σε αυτή τη στρατηγική, σε αυτή πιστεύουμε και εμείς. Ωραία, ελάτε λοιπόν μαζί τώρα να συμφωνήσουμε τα εξής. Να κόψουμε δαπάνες του δημοσίου, μες, και μάλιστα αχρίαστες, προκειμένου να μειώσουμε το φόρο. Εντάξει, εδώ είναι και η διαφορά σας τώρα. Μην το παίζουμε τώρα τις κουμπάρες. Εντάξει, πώς δεν έχει τώρα. Διότι προσέξτε, αν λοιπόν όλοι έχουμε συμφωνήσει ότι το μέλλον της χώρας είναι η προσέλκυση των ξένων επενδύσεων, εμείς λοιπόν έχουμε να προτείνουμε συγκεκριμένες πολιτικές, μάλιστα, οι οποίες θα μειώνουν, ωραία, τη δημόσια δαπάνη και ταυτόχρονα θα μειώνουν και τη φορολογία. Μισό λεπτό όμως, σας παρακαλώ θερμά, γιατί πρέπει να πάω. Δεν υπάρχει περίπτωση να συμφωνήσετε. Υπάρξετε. Ρητορικό είναι το ερώτημα. Ναι, αλλιώς, αλλιώς, ναι, ακούστε. Αλλιώς μένει μόνο η ρητορική. Μα τι να κάνουμε τώρα. Μένει μόνο η ρητορική. Εμείς οι πολίτες θέλουμε πράξη, καταλάβατε. Έτσι. Να αυξηθούν οι θέσεις εργασίας, το λέω και στους δυο σας. Λοιπόν, να μειωθούν οι φορολογίες. Ο κύριος Αλεξιάδης το ξέρει ότι αυτές οι φορολογίες δεν οδηγούν πουθενά, κύριε Αλεξιάδη, το ξέρετε καλά. Εσείς σε ό,τι αφορά το θέμα της φορολογίας, εγώ δεν θα αφήσω τις συνεχίσω να συζητάω για το τι έγινε χτες. Εγώ θέλω να συζητήσουμε τι κάνουμε σήμερα. Αυτό είναι, αύριο. Αυτό είναι το θέμα. Και λοιπόν, μισό λεπτό να κάνω μια διακοπή. Ποιες είναι οι πολιτικές που θα προσελκύσουν επενδύσεις εκτός από τις διατυπώσεις. Να ευχαριστήσω τον κύριο Αλεξιάδη. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Αλεξιάδη, που είχατε την καλοσύνη. Και μια φορά στο στούντιο να μπορέσουμε άνετα να απαντήσουμε σε όλα και εγώ σας προσκαλώ. Σας προσκαλώ. Θα φέρετε και τον Άρη. Εντάξει, ωραία. Επειδή το είπατε πριν και είναι από αυτό. Με περιποιεί τιμή σε μένα ότι συχνά αναφέρεται στο όνομά μου. Ενώ δεν είμαι παρόν, καλό είναι μια φορά να τα πει να είμαι. Ο Άρης έχει το δικό του τρόπο. Είναι ένας καθαρός παίχτης και δεν κρύβεται τίποτα από αυτό που ακούτε πίσω. Είναι αυτό που λέει, αυτό που είναι. Σας ευχαριστώ θερμά. Κύριε Αλεξιάδη, κύριε Βορύδη, εσείς θα περιμένετε. Πάμε στον κύριο Τρίφωνα Αλεξιάδη, πρώην Υπουργός Υπεύθυνος Οικονομικής Πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα. Διάβαζα νωρίτερα, είπα αυτό για το ίδρυμα το οποίο θα ακούσατε και εσείς, είστε βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Η οικογένεια Παπα... βουλευτής, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής. Μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, συγγνώμη, στέλεχος, πρώην υπουργός. Μιλάτε με τους υπουργούς. Είναι άδικο αυτό που γίνεται για το συγκεκριμένο ίδρυμα. Είναι η πολιτική ιστορία του τόπου η οικογένεια αυτή. Και οι άνθρωποι δεν θέλουν να πάρουν ήδη τίποτα λεφτά. Μέσω του Υπουργείου να εγκριθεί ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα όπως έχει γίνει και με άλλα ιδρύματα. Για να ψηφιοποιηθεί το αρχείο, δηλαδή. Αυτό είναι το μεγάλο στόχο. Η καταγραφή της ιστορίας σίγουρα είναι χρήσιμη. Έτσι. Και κανένας δεν μπορεί να διαφωνήσει σε αυτό. Και... αλλά ειδικότερα για τις λεπτομέρειες του θέματος, πρέπει να σας απαντήσει κάποιος αρμόδιος από το αντίστοιχο Υπουργείο. Όχι, δεν. Ναι. Τέλος πάντων, εγώ δεν θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Απλώς σας κάνω μια έκκληση να το δείτε κι εσείς με τις γνωριμίες που έχετε και με τους ανθρώπους που γνωρίζετε εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ να το βοηθήσετε. Πάμε τώρα στην. Μας έτυχε σήμερα πρώτο θέμα η Ελντοράντο, η ιστορία αυτή με την εταιρεία στη Χαλκιδική.
η οποία φεύγει. Δεν ξέρω τι έχει γίνει, δεν έχω περισσότερες λεπτομέρειες. Αυτό που ξέρω είναι ότι η ανακοίνωση που έβγαλε προηγουμένως ο κύριος Καρανίκιας που καταλήγει στα Τσακίδια Ελντοράντο και να μην στεριώσει πουθενά, δεν ξέρω αν σας βρίσκει σύμφωνο ένας στέλεχος της κυβερνητικής πλειοψηφίας να εκφράζεται έτσι. Να απαντήσω κύριε Χατζή, αλλά να ξεκαθαρίσω ότι δεν μπορεί για τα θέματα αυτά να αναφέρουμε το τι έχει δηλώσει οποιοδήποτε στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλεξιάδης, ο Καρανίκας ή οποιοδήποτε άλλος, και να μην αναφέρουμε το τι έχει δηλώσει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ή ο ίδιος Υπουργός. Διότι αυτή τη δήλωση πρέπει να διαβάσουμε. Τώρα, το κάθε μέλος Κεντρικής Επιτροπής μπορεί να έχει μία. Να άποψη. Μου επιτρέπετε να επιλέγω εγώ ως υπεύθυνος αυτής της εκπομπής τι θα διαβάσω και να μην μου επιβάλλετε εσείς τι θα διαβάσω. Εγώ δεν σας επιβάλλω τίποτα. Okay. Εγώ απλά σχολιάζω. Καλά κάνετε, βεβαίως. Και δεν έχω καμία αντίρρηση να το κάνετε. Για το θέμα αυτό έχει μιλήσει ο Πρωθυπουργός πριν από 4 μήνες στη συνέντευξη που είχε δώσει και είχε πει με σαφήνεια ότι αναμένουμε την απόφαση της διαιτησίας, η ελληνική κυβέρνηση θα κινηθεί μέσα στο πλαίσιο της νομιμότητας. Έχει βγάλει πριν από μισή ώρα δελτίο τύπου ο αρμόδιος υπουργός, ο κ. Σταθάκης, και απαντάει βήμα-βήμα σε ό,τι έχει πει η εταιρεία στην ανακοίνωσή της, η οποία δεν φεύγει, αναστέλει τις εργασίες της και καταλαβαίνουμε ότι σε μια διαδικασία διαιτησίας περιμένετε. Καταρχάς εγώ είπα με συγχωρείτε, είπα όχι, γιατί είναι άσκοπο, γιατί εγώ είπα στην αρχή το εξής, κύριε Αλεξιάδη, ότι μπορεί να πρέπει να φύγει, μπορεί να μην τηρεί τους όρους. Εγώ δεν θα μπω, δεν είμαι διαιτητής για να πω τι θα γίνει με την εταιρεία. Επενδύσεις θέλουμε, το έχει πει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και τα λοιπά. Δεν ισχυρίστηκα δηλαδή ότι η Σόνη και καλά πρέπει να μπει κάνοντας παρανομία. Δεν είπα αυτό εγώ. Αυτό ήθελα να διορθώσω. Δεν σας απέδωσα ότι εγώ είχα. Ναι, όχι, το λέω για να ξεκαθαρίσω και με τους ακροατές μας. Αλλά να ξεκαθαρίσω και εγώ το τι λέει η κυβέρνηση. Βεβαίως, βεβαίως. Η κυβέρνηση θέλει τις επενδύσεις. Η κυβέρνηση, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, μέσα στο πλαίσιο της νομιμότητας θέλει να γίνονται οι επενδύσεις. Αναμένουμε την απόφαση της διαιτησίας για τη συγκεκριμένη επένδυση και η ανακοίνωση που έχει βγάλει ο κ. Σταθάκης. Και νομίζω ότι πρέπει να ενημερωθούν οι πολίτες για το τι ακριβώς λέει αυτή η ανακοίνωση. Απαντάει βήμα-βήμα σε αυτά εδώ που αναφέρει η εταιρεία και λέει με σαφήνεια και για τα θέματα των εκκρεμωτήτων και για τα περί καθυστερήσεων, μέσα εισαγωγικά καθυστερήσεων στα όσα ακούγονται. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Άρα εμείς βεβαίως και θέλουμε τις επενδύσεις στην Ελλάδα και αυτό έχει αναδείξει πλήρως όλη η προηγούμενη εβδομάδα και η παρέμβαση του Πρωθυπουργού στην ΔΕΘ. Αλλά θέλουμε παράλληλα να τηρείται και η νομιμότητα. Δεν νομίζω να θέλει κάποιος να παρέμβει οποιαδήποτε κυβέρνηση στη δικαιοσύνη ή στις άλλες κρατικές δομές για να δοθούν άδειες. Ναι, αλλά εδώ πέρα μου γράφει μια ακροάτρια και θέλω να ενημερώσω την Άννα ότι η αλήθεια είναι ότι δεν το έχω παρακολουθήσει στενά το θέμα. Εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής με τους ακροατές. Επειδή είναι λιγάκι οικονομικό, επιχειρηματικό και δεν, αυτό το ρεπορτάζ δεν το παρακολουθώ ιδιαίτερα, αλλά δεν έχει σημασία όμως. Μου λέει λοιπόν η Άννα, και την καλημερίζω και της λέω καλή εβδομάδα, οι 17 προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας που δικαιώθηκε η εταιρεία, δεν μας λέει κάτι. Με συγχωρείτε πολύ, υπάρχει απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Έτσι που λέει, τώρα δεν. Ναι, απέρριψε την πρώτη πρόταση για τη χρήση κυανίου στην παραγωγή χρυσού. Η δεύτερη πρόταση της εταιρείας που χρησιμοποιεί τη μέθοδο της συγκεκριμένης ακαριαίας στήξης έχει επιστραφεί εδώ και ένα χρόνο από το Υπουργείο με τεχνικές παρατηρήσεις και αναμένουμε την επανυποβολή της. Στις εκκρεμότητες που υπάρχουν τώρα, το Υπουργείο έχει προτείνει τη διαδικασία της διαιτησίας. Και σε αυτή τη φάση ήμασταν. Ναι. Αλλά για να πάμε στο δάσος και να φύγουμε από το δέντρο. Σε ό,τι αφορά το θέμα των επενδύσεων, με σαφήνεια ο Πρωθυπουργός το Σαββατοκύριακο στη ΔΕΘ με δύο σημαντικές παρεμβάσεις, οι οποίες πιστεύω ότι είναι πολιτικό ορόσημο στο τι πρόκειται να γίνει από εδώ και πέρα στην πολιτική ζωή. Ποιες ήταν το πολιτικό ορόσημο? Θα σας πω, έχει ξεκαθαρίσει στο τι ακριβώς θέλουμε να κάνουμε στο θέμα των επενδύσεων. Τι θέλουμε να κάνουμε? Εμείς βεβαίως, ποια είναι η στρατηγική δηλαδή στον τομέα των επενδύσεων της κυβέρνησης? Ποια στρατηγική είναι, σε ποιο επίπεδο θα γίνουν οι επενδύσεις? Η στρατηγική είναι αυτή που ανέλησε με μεγάλη σαφήνεια ο Πρωθυπουργός. Εγώ γιατί δεν το κατάλαβα, για να μου το εξηγήσετε εσείς. Δηλαδή οι επενδύσεις στρατηγικά θα γίνουν στον τομέα του τουρισμού, στον τομέα της τεχνολογίας, στον τομέα της μεταποίησης, πού θα γίνουν οι επενδύσεις? Δηλαδή, τι είναι αυτό που αναζητούμε δηλαδή, για να γίνουν επενδύσεις στην Ελλάδα και να πάμε μπροστά? Ποιος είναι ο στρατηγικός σχεδιασμός, καταρχάς? Θα γίνουν επενδύσεις με τήρηση της νομιμότητας. Δεν θα γίνουν επενδύσεις. Τώρα αυτό σας ρώτησα εγώ.
Μα σας απαντάω εγώ σε αυτό που με ρωτήσατε. Με αυτόν αυτονόητο τώρα, τι μου λέτε. Συγγνώμη, δηλαδή, κύριε Χατζή, το τι με ρωτάτε εσείς είναι ότι ρωτάτε ό,τι θέλετε. Το τι δεν απαντάω εγώ, θα μου το καθορίσετε εσείς. Αφήστε να πάω να απαντήσω. Ναι, όχι, αλλά να συνονογιόμαστε όμως. Γιατί αν σας ρωτάω εγώ ποιος είναι ο στρατηγός. Για να τελειώσετε, ναι. Κύριε Χατζή, να τελειώσετε. Τελειώστε, ναι. Τελειώστε. Γιατί έχουμε και ένα ιστορικό από την προηγούμενη επαφή μας. Όπου άλλα πράγματα είπα και όχι από εσάς, αλλά από άλλους δημοσιογράφους. Μη με μπερδεύετε εμένα. Μη με μπερδεύετε εμένα. Εγώ δεν σας μπερδεύω, λέω, για να μην αφήσουμε λοιπόν. Βρείτε τα με τους άλλους. Ναι. Που μπορεί να παραποιηθεί, ναι, και να έχουμε πάλι την ταλαιπωρία. Πάμε, πάμε. Αφορά, λοιπόν, το θέμα. Εγώ δεν παραποίησα τίποτα πάντως. Εσείς πολύ σωστά και σας είδα και σε παρέμβαση δεν παραποίησατε τίποτα. Κάποιοι άλλοι όμως. Και είπα μάλιστα ότι η έννοια που το είπε ήταν αυτή. Εγώ προσπάθησα να το εξηγήσω. Δεν... Εγώ θέλω να σας συγχαρώ και για εκείνη την παρέμβαση και για το άρθρο που είχατε ανεβάσει σήμερα στο New Post για το καπέλωμα του Άδωνη στον Κυριάκο. Είναι και τα δύο πολύ χρήσιμα. Πάμε όμως τώρα στο θέμα των επενδύσεων. Με πολύ σαφήνεια ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι εμείς θέλουμε επενδύσεις που να τηρούν οι επενδύσεις αυτές τους νόμους που υπάρχει στο ελληνικό κράτος. Ένα. Δύο. Θέλουμε επενδύσεις που να έχουν στόχο την απασχόληση, την τήρηση της εργασιακής νομοθεσίας και βεβαίως την ανάπτυξη της χώρας. Και μάλιστα ξεκαθάρισε ότι δεν θέλουμε επενδύσεις οι οποίες να έχουν μια λογική από το να πληρώνει το δημόσιο τελικά τους λεγόμενους επενδυτές με εισαγωγικά, δηλαδή μια ανάπτυξη που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια. Θέλουμε μια πραγματική ανάπτυξη. Αλλά να μην καθίσω εγώ και ερμηνεύσω τον Πρωθυπουργό, γιατί τα είπε μεγάλη σαφήνεια, νομίζω. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, δεν μου απαντήσατε. Δηλαδή, σας απήντησα σαφήνεια. Όχι, σας ρωτάω συγκεκριμένα. Η κατεύθυνση στην οποία θα κινηθούν οι επενδύσεις στη χώρα είναι στην τεχνολογία, είναι στον τουρισμό, είναι στη μεταποίηση, είναι στην αγροτιά. Τι είναι αυτό που μας ενδιαφέρει περισσότερο. Ναι, καταλάβατε. Έχει φτάσει και είπε ότι δεν είναι επενδύσεις μόνο στον τομέα της παροχής υπηρεσιών των τραπεζών κτλ. Ναι, ναι, μα είπαμε. Είναι επενδύσεις κυρίως που πρέπει να γίνει στον τομέα μάλιστα της παραγωγής, το στον αυτό τομέα της διατροφής, εκεί που κάποιοι λέγανε ότι δεν μπορεί να γίνει τίποτα σε αυτή τη χώρα, ναι, και αποδείχτηκε ότι μπορεί να γίνουν πάρα πολλά ζητήματα. Όχι, δεν αποδείχτηκε ακόμα, θα αποδειχτεί. Έχει αποδειχτεί με συγκεκριμένες επενδύσεις. Ποιες είναι οι επενδύσεις? Η συγκεκριμένη επίσκεψη του Πρωθυπουργού σε επιχείρηση η οποία κινείται σε αυτό το τομέα την προηγούμενη εβδομάδα σε μία από τις δύο. Τι, τα τσιγάρα λέτε τώρα? Τα τσιγάρα. Στην Απιβίτα. Τι Απιβίτα, εντάξει, είναι ισπανική εταιρεία, λες και είναι ελληνική, δεν είναι. Συγγνώμη. Αυτή την εταιρεία την αγοράσαν οι Ισπανοί μετά την κρίση στην Ελλάδα, αυτό ξέρετε. Επενδύει αυτή η εταιρεία. Έφαγε. Στην Ελλάδα, μια εταιρεία η οποία, ναι, αξιοποιεί. Άλλο λέω, ναι. Δεν λέω, δεν διαφωνούμε σε αυτά. Μην μου λέτε αυτά. Λοιπόν, μην μου λέτε αυτά τα οποία είναι αυτονόητα. Εγώ σας λέω ότι η Απιβίτα ήταν μια εταιρεία ελληνική και κατά τη διάρκεια της κρίσης πουλήθηκε στους Ισπανούς. Αυτό είπα, γι' αυτό την είπε η Μπαρτσελόνα. Ναι, όχι, εν πάση περιπτώσει. Θέλω να πω είναι ότι εμείς θέλουμε. Θα σας δώσω χρόνο. Θα σας δώσω χρόνο. Παραγωγικές επενδύσεις. Μπράβο, καλά κάνετε και μακάρι να τις κάνετε. Όμως θα σας δώσω χρόνο και θα σας πω το εξής. Όταν ένας κυβερνητικός παράγοντας, και μάλιστα που είναι ένικος του Μεγάλου Μαξίμου και λέγεται κύριος Καρανίκας και είναι σύμβουλος στρατηγικής του Πρωθυπουργού, λέει στα τσακίδια Ελντοράντο και να μην στεριώσει πουθενά, μην έχετε την εντύπωση ότι αυτό δεν το ακούνε έξω, μην έχετε την εντύπωση ότι αυτό δεν θα ανακυκλωθεί, μην έχετε την εντύπωση ότι θα το περάσουν ντούκου. Έτσι, θέλω να μου απαντήσετε για αυτές τις συμπεριφορές μετά το διάλειμμα. Τώρα, για την ανακοίνωση, για την ανάρτηση αυτή του κυρίου Καρανικά, και σας είπα, δεν είναι θέμα προσωπικό με τον κύριο Καρανικά, είναι θέμα θεσμικό. Δηλαδή, ένας υπεύθυνος άνθρωπος, ο οποίος έχει οριστεί ως υπεύθυνος, μάλλον από τον κύριο Πρωθυπουργό, ξαφνικά κάνει αυτό. Δηλαδή, εντάξει, δεν σας εκπλησά, εσάς να σας αρέσει η ορολογία στα τσακίδια, ας πούμε. Κοιτάξτε, κύριε Χατζή, ο καθένας αναλαμβάνει την ευθύνη για αυτά που λέει και όχι για ό,τι παρερμηνεύουν από αυτά που λέει, για να ξαναρθούμε στα προηγούμενα που λέγαμε. Μα εδώ σας διάβασα ακριβώς, δεν υπάρχει παρερμηνία εδώ. Σε ό,τι αφορά όμως το συγκεκριμένο θέμα της Ελντοράντο, ναι, για να μιλήσουμε συγκεκριμένα. Έχει, όπως σας είπα, μιλήσει ο Πρωθυπουργός 4 μήνες πριν, έχει μιλήσει πριν από μισή ώρα το αρμόδιο Υπουργείο και επειδή γενικά πρέπει να μιλάμε για το θέμα των επενδύσεων και ρωτήσατε πριν τι είπε ο Πρωθυπουργός, μία, ναι, φράση μόνο από τη συνέντευξη τύπου, την απάντησή του στην κυρία Τσικρικά που έδωσε το θέμα των επενδύσεων, είπε ο Πρωθυπουργός ότι εμείς πιστεύουμε ότι το παραγωγικό μοντέλο της χώρας μπορεί να είναι πιο επιτυχές αν επενδύσουμε όχι στην ένταση εργασίας, αλλά στην ένταση γνώσης και στα συγκριτικά πλεονεκτήματα αυτού του τόπου που είναι η φύση μας.
ναι. Η ελληνική φύση, τα ποιοτικά αγροτικά προϊόντα, οι τοποθεσίες μας που δίνει όλη αυτή η αγροτική, να έχουμε και πολύ αυξημένες τουριστικές ροές. Εντάξει, σύμφωνοι, αλλά... Αν καταστρέψουμε το περιβάλλον και καταστρέψουμε το ανθρώπινο κεφάλαιο, εντάξει, σύμφωνοι, δεν αλλά... θα έχουμε παραγωγή. Εάν ακούσετε το ερώτημα που σας έκανα και απομαγνητοφωνήσετε την απάντηση, λέτε άλλο. Δεν λέω άλλο. Α, είπα ότι ο καθένας αναλαμβάνει την ευθύνη για το τι λέει. Ωραία. Από εκεί και πέρα για το θέμα της Ελντοράντο υπάρχει απάντηση του Πρωθυπουργού και του αρμόδιου υπουργού. Τι άλλο να πω εγώ. Και ο κύριος αυτός πλέει στα τσακίδια. Επιμένετε τώρα σε ένα ερώτημα. Εγώ θέλω να πηγαίνω τι να πάντα κάνω, δηλαδή, στο βάζος κύριε... της πολιτικής, κύριε Χατζή. Εγώ μα καταλαβαίνω τι να κάνουμε. Για ποιους λόγους το κάνετε. Το δάσος έχει και λύκους. Τώρα το δέντρο τουλάχιστον δεν έχει και λύκους. Βλέπουμε, καταλάβατε. Σας απάντησα σε αυτό. Έχει κακούς λύκους. Εμείς πρέπει να βλέπουμε τη μεγάλη εικόνα. Μάλιστα. Με συγχωρείτε που βλέπω τη μικρή ταπεινά. Λοιπόν, πάμε στην... Έχετε απολύτω δίκιο και το κάνετε. Μα πώς με συγχωρείτε τώρα, δηλαδή. Ένα σύμβουλος του Πρωθυπουργού να λέει στα τσακίδια Ελντοράντο και να μην στεργιώσει πουθενά. Μα τώρα είναι κουβέντες αυτές τώρα. Να απαντήσω και εγώ, κύριε Χατζή, γιατί είπατε να δώσω μια συνέντευξη. Να πω και εγώ λοιπόν μια φράση. Να πείτε 10 φράσεις. Σε ό,τι αφορά λοιπόν τη μεγάλη εικόνα, η παρουσία του Πρωθυπουργού που επαναλαμβάνει πολιτικό ορόσημο για το τι πρόκειται να γίνει το επόμενο μέρος, το επόμενο διάστημα, δείχνει ότι εμείς κοιτάμε την επόμενη μέρα. Μάλιστα. Και την κοιτάμε με ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα και με μια πρόταση. Και καλό είναι καθένας να τοποθετηθεί πάνω σε αυτή την πρόταση. Ναι. Και όχι να κάνει βουτιές στο παρελθόν για να αντλήσει πολιτικά επιχειρήματα. Μάλιστα. Λοιπόν, οι κίτρινες κάρτες που μας έχουν δείξει οι δανειστές στο Working Group, Euroworking Group, οι αντιρρήσεις και το ξύλωμα διατάξεων για το νομοσχέδιο στα εργασιακά, καθώς και αυτά που είπε ο Μοσχοβησή, νομίζω έχουν προβληματίσει την κυβέρνηση. Καταρχάς, η κυρία Αχτσιόγλου αναγκάστηκε να κάνει όπισθεν στο θέμα αυτό και πήρε πίσω κάποια κομμάτια του νομοσχεδίου της, για αυτά τα οποία πανηγύριζαν εκείνο το πρωί κάποιοι άλλοι βουλευτές εδώ στο Sky. Λοιπόν, το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, τι γίνεται με τους δανειστές και με τα προαπαιτούμενα και με τα μέτρα που θέλουμε να λάβουμε και βεβαίως και αυτά που είπε ο κύριος Μοσχοβησή, ο οποίος μίλησε για ΕΣΑΗ συνέχιση επιτροπίας, κάτι που ο κύριος Πρωθυπουργός είπε ότι δεν θα συμβεί, γιατί το 18 τον Αύγουστο θα χαιρετήσουμε το μνημόνιο. Οι άλλοι λένε ότι δεν θα χαιρετήσουμε κανένα μνημόνιο, γιατί έχει υπογράψει για πάντα.